και οι 5 στο μηχάνημα εκκίνησης. Περιμένουμε τον αφέτη, δίδεται η εκκίνηση. Φεύγει η Σαφάχ το νούμερο 4, έρχεται όμως γρήγορα, μετά τα πρώτα μέτρα περνάει μπροστά το νούμερο 1, Carson City. Προσπαθεί να ακολουθήσει το νούμερο 5, Justice Lucky, ενώ πιο πίσω έχει μείνει το νούμερο 3, Phenisa's Hook. Σε απόσταση το νούμερο 2, Ork, που δεν έφυγε καλά από την αφετηρία, ακολουθεί στην τελευταία θέση. Νούμερο 1, Carson City. Νούμερο 4, Σαφάχ. Νούμερο 3, Phenisa's Hook. Νούμερο 5, Justice Lucky, και προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα στα 1000 μέτρα ο Ork, που είναι στην τελευταία θέση. Carson City έχει μια υπεροχή περί τα 2-3 μίκη από την Σαφάχ, που τον καταδιώκει, και τον Phenisa's Hook. Πίσω μένει ο Justice Lucky, ακόμη πιο πίσω ο Ork. Περάσαμε τα 800, είμαστε στα 700 και πάμε για τα 600. Με Carson City και Σαφάχ. Με Phenisa's Hook και τον Ork πλέον που έχει περάσει στην τέταρτη θέση. Carson City μπαίνει με υπεροχή στην ευθεία για να δούμε αν μπορεί κάποιος να τον καταδιώξει ή να τον απειλήσει. Carson City και Σαφάχ. Phenisa's Hook που πλησιάζει, Carson City κάπου εδώ απομακρύνεται και δεν χάνει. Ενώ η μάχη θα γίνει για την δεύτερη θέση ανάμεσα στη Σαφάχ και στο Phenisa's Hook. Όχι, Phenisa's Hook θα έρθει από μέσα για να πάρει τη δεύτερη θέση. Carson City ο νικητής, Phenisa's Hook στη δεύτερη θέση, Σαφάχ στην τρίτη, Ork στην τέταρτη και σε απόσταση το νούμερο 5, ο Justice Lucky. Carson City λοιπόν κεφάλι και τέρμα. Και δεύτερη νίκη σήμερα για τα χρώματα του κυρίου Σαμερκούρη. Τρίτη νίκη για τον τσάμπιον τον Παναγιώτη Μητσάνη. 1-3. Και μετά το νούμερο 4, το νούμερο 2 και το νούμερο 5. 1-3-4. Εδώ βλέπετε τον Carson City. Και Phenisa's Hook στο τέλος θα αφήσει την ομόσταυλη Σαφάχ στην τρίτη θέση. Όλα αυτά σε απόσταση για το Carson City νίκησε εδώ με πολύ μεγάλη διαφορά. Είμαστε με τον κύριο Κουβαρά. Συγχαρητήρια. Carson City, κεφάλι και τέρμα, επέβαλε το ρυθμό του. Στα μέτρα αυτά, πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Ουσιαστικά όμως εξαργύρωσε και την φόρμα του που βρίσκεται αυτό το διάστημα. Ακριβώς όπως τα λέτε είναι και εμείς αυτό θέλαμε. Είπαμε στον Παναγιώτη να πάρει το κεφάλι, σαν γρηγορότερο, να τον αφήσει να καλοπάρει. Να τον κυνηγάνε στην ουσία και περιμένουμε αυτό το τρέξιμο να το κάνει σε αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό και το γράψαμε και μας δικαίωσε. Ήταν πολύ καλά και το έδειξε. Μας δικαίωσε. Παναγιώτη τον κάβαλε καλά. Και όλα καλά. Όλα καλά, έτσι ακριβώς.